Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Έχω βγει λίγο από το αυτοκίνητο να ξεμουδιάσω, γιατί είμαι καθοδόν για το Βόλο. Θα έλεγα μα πήγαινα Βόλο, αλλά επειδή δεν πάω Βόλο, θα δω και εγώ το παιχνίδι από την τηλεόραση, όπως αρκετοί από εσάς, και μιλάω βέβαια για το παιχνίδι Λαμία Παναθηναϊκός, που έχει αλλάξει έδρα. Δεν θα γίνει στη Λαμία, αλλά θα γίνει στο Βόλο, και αυτό λόγω του προβλήματος του χλωροτάπητα που είχε εκεί το γήπεδο. Άλλαξε η έδρα και άλλαξε και η ώρα. Αντί για 7.30 θα γίνει 6, μην ξεχάσετε, λίγο πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που έχει το μπάσκετ, που είναι στις 7.30 είναι και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οπότε είναι το απογεύμα μας, παύλα βράδυ μας, είναι γεμάτο σήμερα. Από τις 6 μέχρι και τις 9.30 περίπου. Μπορεί να πάει και αργότερα. Και εννοείται θα πάει αργότερα, γιατί είναι και η εκπομπή Αιώνιο Πιστός, η οποία εκτάκτως σήμερα θα μεταδοθεί λίγο μετά τις 9. Τώρα 9 για 4 και 20, εκεί που θα τελειώνει το μπάσκετ. Ζωντανά στο κανάλι μας στο YouTube, στο κανάλι XD, τον Ono Live του XD του φίλου μας του Άλεξ, και φυσικά ζωντανά στον Ελλάδα 94,3 και ραδιοφωνικά σε όλη το περιφέρεια Αττικής μάλλον, αλλά και σε πολλούς συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μην χάσετε ούτε λεπτό. Θα έχουμε να πούμε πολλά και για τον αγώνα με τη Λαμία και για το μπάσκετ. Παρέα βέβαια με τον ένα και μοναδικό, το Λάζαρο Γκόλια. Το φίλο και συνεργάτη, το έτερο νήμις όπως λέει και αυτός, το άλλο μου μισό, το είπα, εδώ και 17 χρόνια. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πείτε πώς λέγονται αυτοί που λένε το μέλλον, οι μελλοντολόγοι, μάλλον λάθος, όχι πώς λέγονται, τι τρώνε οι μελλοντολόγοι, αυτοί που λένε το μέλλον, τι γλυκό τρώνε. Τι γλυκό λοιπόν τρώνε οι μελλοντολόγοι για να πούνε το μέλλον, έτσι. Τι γλυκό τρώνε, ξέρετε. Τώρα θα σας βάλω τα γυαλιά. Παιδιά, τρώνε προφιτερόλ. Εντάξει, προφιτερόλ τρώνε. Λοιπόν, ραντεβού το βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Αιώνια πιστός. Πανάθα μόνο παντού. Και υγεία, παιδιά. Τίποτα άλλο. Καλή εβδομάδα. Φεύγω για Βόλο. Άσε, πάω σπίτι να δω το μάτσο.